Γεια σας, είμαι η Ειρήνη από το ΠΑΞΙ και σήμερα, όπως βλέπετε, δεν είμαι στην κουζίνα μου, γιατί έχουμε να κάνουμε μια μεγάλη κουβέντα που έλαβα τα περισσότερα μηνύματα, νομίζω, που έχω λάβει ποτέ σε βίντεο και αυτό αφορά το θέμα κέικ, το πιο απλό, το πιο βασικό κέικ. Γι' αυτό, καθίστε αναπευτικά, όπως και εγώ, στον καναπέ, στο κρεβάτι, όπου θέλετε. Πάρτε και το αγαπημένο σας ρόφημα, γιατί αυτό το βίντεο προβλέπετε πολύ μεγάλο. Και εγώ έχω κάτσει εδώ. Έχω και το σημειωματάριό μου για να μην τα ξεχάσω και το κινητό. Ελπίζω να μπορέσω να απαντήσω τουλάχιστον στα περισσότερα, γιατί ήταν πάρα πολλέ οι ερωτήσει. Πραγματικά δεν το περίμενα ότι έχετε τόσε απορίε για ένα τόσο βασικό γλυκό που φτιάχνουμε όλοι. Ε, θα ξεκινήσω να σα πω κάποια χαρακτηριστικά, κάποια tips που θεωρώ εγώ σημαντικά πάνω στο θέμα κέικ και έπειτα θα απαντήσω και ξεχωριστά στις περισσότερες ερωτήσεις σας, γιατί πολλές επαναλαμβάνονται. Λοιπόν, ε, κάποια βασικά υλικά που έχουμε στο κέικ πάντα είναι ε, βούτυρο, αυγά, ζάχαρη και αλεύρι φυσικά. Τώρα, τα υλικά, δηλαδή το βούτυρο και τα αυγά και το γάλα χρησιμοποιούμε πρέπει να είναι πάντα σε θερμοκρασία δωματίου. Και όταν λέω σε θερμοκρασία δωματίου, ενώ το βούτυρο όχι να είναι λιωμένο, αλλά όταν το πιέζουμε ελαφρά, να μένει το δάχτυλό μας. Ε, επίσης, το γάλα ναι, να είναι σε θερμοκρασία δωματίου, δηλαδή να είναι μία ώρα εκτός ψυγείου. Και τα αυγά επίσης. Τα αυγά τώρα, αν δεν έχουμε αν δεν το έχουμε σκεφτεί, γιατί το γάλα, εντάξει, μπορούμε λίγο να το ζεστάνουμε το μισό, να βάλουμε και το άλλο μισό. Αν το έχουμε ξεχάσει ε, να το βγάλουμε εκτό ψυγείου, τα αυγά, πώ μπορούμε να τα ζεστάνουμε, τα βάζουμε μέσα σε, σε χλιαρό, όχι ζεστό, χλιαρό, δηλαδή γύρω στου 20 βαθμού Κελσίου νερό, για 10 λεπτά. Έτσι μπορούμε να τα φέρουμε στη θερμοκρασία δωματίου πιο γρήγορα. Βέβαια, πάντα το καλύτερο είναι να τα έχουμε βγάλει από το ψυγείο. Και συνεχίζω. Με τη φόρμα. Η φόρμα πρέπει να είναι πάντα και αλευρωμένη και βουτυρωμένη. Πρώτα τη βουτυρώνουμε και μετά την αλευρώνουμε. Ε, η καλύτερη φόρμα, δηλαδή που θα ψηθεί καλύτερα ένα κέικ, είναι η στρογγυλή με το δακτύλιο το κενό στη μέση. Γιατί έτσι ισχωρεί θερμότητα και στο κέντρο. Φυσικά μπορούμε να την κάνουμε και σε σχήμα τούρτας, δηλαδή κλειστή, κανονική, τελείως στρογγυλή. Αλλά τότε θα πάρει και περισσότερο χρόνο σίγουρα, και θα χρειαστεί από πάνω αλουμινόχαρτο για να μπορέσει, επειδή πιο γρήγορα θα ψηθεί εξωτερικά, να μπορέσει να ψηθεί και εσωτερικά. Πάντα την παρακολουθούμε και δεν βγάζουμε το κέικ από το φούρνο αν δεν βάλουμε είτε ένα λεπτό μαχαιράκι, είτε ένα ξυλάκι του σουβλακιού που έχω εγώ και με βολεύει πάρα πολύ, στο κέντρο, όχι στην άκρη, γιατί περιμετρικά ψήνεται πάντα πιο γρήγορα, ε, στο κέντρο πάντα. Ε, και να βγει καθαρό. Τώρα μιλάμε για το βασικό, το κλασικό το κέικ. Όχι κέικ σοκολάτας, όχι κέικ υγρό κέικ. Το κλασικό, το βασικό κέικ. Όσο πιο καλά χτυπήσουμε τα υλικά μας σε αυτό, τόσο καλύτερο θα γίνει. Και τι εννοώ με αυτό; το βούτυρο, τη ζάχαρη και τα αυγά, αυτά τα τρία υλικά, πρέπει να τα χτυπήσουμε πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα το βούτυρο για να φρατέψει, να μαλακώσει, να δημιουργήσει σιόγκο. Έπειτα τη ζάχαρη, έτσι ούτως ώστε η ζάχαρη να ενσωματωθεί μέσα. Δεν περιμένουμε η ζάχαρη να ιώσει μόνο στο ψήσιμο. Όσο καλύτερα ενσωματωθεί μέσα στο βούτυρο, μετά τόσο καλύτερα θα ψηθεί κιόλα. Και έτσι δεν θα, ε, μπορεί να ακούσουμε μέσα στο δόντι μας κρούτσο-κρούτσο που μπορεί να κάνει καμιά φορά. Και τα αυγά, όσο καλύτερα τα χτυπήσουμε, τόσο λιγότερο θα μυρίζουν. Φυσικά πάντα μετά τα αυγά βάζουμε τα αρωματικά. Είτε είναι βανίλια, είτε είναι ξύσμα πορτοκαλιού, λεμονιού, φρούτων κτλ. Ε, και τα αυγά καλό είναι να τα ενσωματώνουμε στο μείγμα μας ένα-ένα επειδή έχει και τον κρόκο που είναι πιο περιεκτικός και πιο δύσκολο να στον εσωματωθεί, πιο δύσκολο στο να εσωματωθεί, στο να εσωματωθεί ε, καλό είναι να τα ρίχνουμε ένα-ένα. Βέβαια, εγώ συνήθω ε, τα ρίχνω ένα-ένα και τα ρίχνω απευθεία μέσα στο κάδο του μίξερ. Ε, καλύτερα ε, είναι να το ρίχνουμε πρώτα σε ένα μπολ και έπειτα μέσα. Έτσι, ούτως, ώστε αν είναι κάποιο αυγό χαλασμένο, να το δούμε και να μην μα χαλάσει μέσα το μείγμα μα, όπω και αν είναι δίκροκο που το πάθα εγώ τελευταία. Όταν τώρα βάλουμε το αλεύρι, μέχρι εκείνη τη στιγμή, δηλαδή μέχρι τη στιγμή που ρίχνουμε το βούτυρο, τη ζάχαρη και τα αυγά, θέλουμε δυνατό χτύπημα, πολύ καλό χτύπημα. Ακόμα και αν το κάνουμε στο χέρι με το σύρμα, θέλει η δουλειά. Όταν όμως βάλουμε το αλεύρι, από εκείνη τη στιγμή και μετά θέλουμε απλά όλο αυτό να μπει μέσα και να εσωματωθεί, απαλά μέσα στο μείγμα και όχι να βγάλει όλη του τη γλουτένη το αλεύρι. Το αλεύρι. Θέλουμε να μπει σε αυτή τη διαδικασία όταν κάνουμε ψωμιά, τσουρέκια, τέτοιου είδους ε, Στο Στα απλά κέικ, ε, εδώ έχω το, το τευτέρι μου, τις σημειώσεις μου, γι' αυτό με βλέπετε και κοιτάζω κάτω. Στο κέικ, λοιπόν, όπως έλεγα, θέλουμε απλά να ενσωματωθεί ομοιόμορφα με στο μείγμα μας, άπαλα. Δηλαδή με μία μαρίζ, με ένα κουτάλι, ό,τι έχουμε ή με μια ξύλινη κουτάλα επίσης. Μπορούμε να κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Επομένω, από τη στιγμή που βάζουμε το αλεύρι και μετά, απαλό ανακάτεμα. Ε, τώρα, έχω ερωτήσει πολλέ για το κοσκίνισμα του αλεύριου. Αν το αλεύρι μα είναι αφρατεμένο, δηλαδή δεν το έχουμε πιέσει στη συσκευασία, δεν χρειάζεται κοσκίνισμα. Βέβαια, είναι και ανάλογα το κέικ. Εγώ στα βασικά μου κέικ που κάνω δεν το κοσκινίζω και δεν έχω δει και διαφορά στο αν θα βγει αφράτο από το αλεύρι. Αυτό έχει να κάνει με άλλα πράγματα. Όταν χρησιμοποιούμε μίξερ, να μην ξεχνάμε... κατά τη διάρκεια, δηλαδή κάθε υλικό που βάζουμε... να έχουμε μία μαρίζ... μαρίζ σιλικόνης, αυτή βοηθάει πάρα πολύ... και να ξεκολλάμε το μείγμα, γιατί σίγουρα... μένει και αλεύρι και ό,τι υλικό βάζουμε... μένει περιμετρικά και κάτω-κάτω στον κάδο... να το ξεκολλάμε για να το εσωματώνουμε μέσα στο μείγμα μας... έτσι ώστε στο τέλος, όταν θα το ρίξουμε στη φόρμα το μείγμα, να μην μας βγει πάνω-πάνω σαν κατακάθια, στο το πούμε, ότι έχει μείνει γύρω-γύρω στα ατυχία που θα αποκολληθεί τελευταίο. Επομένως, πάντα ανάμεσα έχουμε μία μαρί, σαφ-σαφ γύρω-γύρω, τα παίρνουμε και τα βάζουμε μέσα στο μείγμα. Η προθέρμανση του φούρνου, πάρα πολύ βασικό. Πάντα πρέπει να έχουμε προθερμαμένο το φούρνο μας, ε, θα πούμε μετά για τι είδος, 10 λεπτά με 1 τέταρτο, οπωσδήποτε. Συνήθως τα κέικ είναι καλό να τα βάζουμε στη μεσαία σχάρα για να ε, κατανέμεται ομοιόμορφα η θερμότητα, τόσο από πάνω όσο και από κάτω και τώρα με ρωτάτε πολύ αν, ε, έχουμε, αν πρέπει να βάλουμε αντιστάσεις ή αέρα. Επειδή οι αντιστάσεις είναι πιο ελεγχόμενο το ψήσιμο, εγώ προτιμώ τις αντιστάσεις, όμως αυτό είναι προσωπικό. Ε, και πάντα στους 180 βαθμούς Κελσίου. Μπορούμε να τα ψήσουμε και στον αέρα, αλλά επειδή ο αέρας είναι πιο δυνατό το ψήσιμο, ε, το βάζουμε 20 βαθμούς Κελσίου, πιο χαμηλά από ό,τι τις αντιστάσεις, από ό,τι μας λέει η κάθε συνταγή. Το κέικ, η διαφορά τώρα να πούμε στο κέικ από το παντεσπάνι. Το κέικ είπαμε ποια βασικά υλικά έχει. Το παντεσπάνι είναι πιο σταθερό, είναι λίγο πιο σκληρό και δεν έχει λίπος, δεν έχει βούτυρο μέσα του. Γι' αυτό κιόλας το παντεσπάνι, όταν το χρησιμοποιούμε κυρίως σε τούρτες βέβαια, το σιροπιάζουμε κιόλας για να γίνει πιο μαλακό και να αφρατέψει. Uh -huh. Και πάμε τώρα στο ψήσιμο. Πάρα πολύ βασικό το ψήσιμο για το κέικ, για να μας φουσκώσει, γιατί από ό,τι είδα είχα πάρα πολλά ερωτήματα για το αν φουσκώνει το κέικ. Εμένα δεν έχει γίνει, νομίζω, δεν έχω κάνει ποτέ κέικ να μην φουσκώσει. Ένα βασικό λοιπόν είναι δεν ανοίγουμε το φούρνο πριν περάσουν τα πρώτα 20-25 λεπτά. Γιατί τότε είναι που αρχίζει και ενεργοποιείται με τη ζέστη το baking powder και όποιο υλικό έχουμε βάλει διονγκωτικό. Επομένως, αν ανοίξουμε το φούρνο, πέφτει η θερμοκρασία, δεν λειτουργεί και το διονγκωτικό μας, επομένως πάλι στράφει ο κόπος μας. Ποτέ λοιπόν δεν ανοίγουμε το φούρνο πριν περάσουν 20 και 25 λεπτά. Και όταν περάσει αυτή η ώρα και θέλουμε να ελέγχουμε το κέικ μας, δεν ανοίγουμε το φούρνο κάθε 5 λεπτά. Το βλέπουμε, το παρατηρούμε, αλλά δεν ανοίγουμε γιατί έτσι χάνει η θερμότητα ο φούρνος και αργεί βέβαια πολύ περισσότερο να μας ψήσει το κέικ. Τα τελευταία 10 λεπτά ε, είπα ότι τσεκάρουμε, σας είπα τον τρόπο, με ένα ξυλάκι έτσι ώστε στο κέντρο να βγει στεγνό. Το βγάζουμε τώρα, βγάζουμε τη φόρμα, την αφήνουμε πάνω σε μία σχάρα για περίπου 10 λεπτά να κρυώσει λίγο και στη συνέχεια ξεφορμάρουμε. Γιατί, αν το αφήσουμε να κρυώσει εντελώ ε, το κέικ μέσα στη φόρμα, στην αρχή είναι πιο μαλακό. Επομένω, είναι και πιο εύκολο αν κάπου έχει κολλήσει να αποκολληθεί. Γι' αυτό είναι καλύτερο να το κάνουμε ε, 10 λεπτά αφού το έχουμε βγάλει από το φούρνο και να μην είναι βέβαια και τελείως καυτό, γιατί ε, είναι υπερβολικά ζεστό εκείνη τη στιγμή και μπορεί να επίσης να χαλάσει. Ε, φυσικά αντί, όπως είπα στην αρχή ότι βουτυρώνουμε τη φόρμα, μπορούμε να δεν την έχουμε βέβαια βουτυρώσει και να έχουμε βάλει ε, λαδόκολα Είναι επίσης μια καλή λύση. Και το αναποδογυρίζουμε όταν βγάλουμε το κέικ, το αναποδογυρίζουμε πάνω σε μια σχάρα. Θέλουμε η από κάτω επιφάνεια να έχει τρύπες... Να έχει σχισμέ, να περνάει πάντω ο αέρα. Γιατί αλλιώ με τον υδρατμό που μένει σε αυτό το σημείο υδρώνει το κέικ μα. Επομένω, το βγάζουμε πάνω σε μία σχάρα και το αφήνουμε να κρυώσει τελείω. Ακόμα και στο κέντρο, δηλαδή να το πιάσουμε και από κάτω και από πάνω, να έχει κρυώσει τελείω πριν το αποθηκεύσουμε. Για να το αποθηκεύσουμε, αποθηκεύεται, θέλει, μπορεί να κρατήσει 5-6 μέρε ένα κέικ και να είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Τώρα λέμε το απλό κέικ που δεν έχει σοκολάτα, δεν έχει άλλα έξτρα υλικά μέσα. Και το βάζουμε πάντα ε, σκεπασμένο. Διαφορετικά, αν δεν έχουμε σκέπασμα, να το σκεπάσουμε όλο μαζί, μπορούμε να το κλείσουμε μέσα στο φούρνο. Είναι μια καλή λύση και αυτό, είτε στο φούρνο μικροκυμάτων αν χωράει, είτε να το κόψουμε σε κομμάτια και να το κλείσουμε σε ένα αεροστεγές δοχείο, έτσι θα κρατήσει ακόμα περισσότερο. Τώρα το αλεύρι για τα κέικ, νομίζω πως το ιδανικό αλεύρι ε, είναι το μαλακό ε, και το κάνει πολύ πιο αφράτο το κέικ. Βέβαια πάρα πολλές φορές χρησιμοποιούμε και το αλεύρι για όλες τις χρήσεις, ε, θα αλλάζει λίγο η αναλογία, στο αλεύρι το μαλακό θα πάρει λίγο περισσότερο, ενώ στο αλεύρι για όλες τις χρήσεις θα πάρει λιγότερη ποσότητα οι δόσεις μας. Νομίζω πως αυτά είχα να πω. Τώρα το αν θα φουσκώσει κάτι ή άλλο, καλύτερα να το δούμε πιο εξειδικευμένα στις ερωτήσεις που έχω γράψει, που τα λέτε και καλύτερα. Θα ξεκινήσω με τις ερωτήσεις από το Facebook και μετά θα πάμε και στο Instagram, γιατί ήταν πραγματικά πάρα πολλέ. Λοιπόν, το κέικ δεν φουσκώνει όταν το κάνουμε σε φόρμα για κέικ. Δεν γίνεται αυτό. Όλε όλες οι φόρμες κέικ είναι ειδικέ ώστε να παίρνουν εύκολα τη θερμότητα και να την μεταφέρουν μέσα τους. Επομένως, αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Κάτι δεν γίνεται καλά. Μήπως δεν έχει κουμπί τα δύο καλά. Μήπως δεν είναι καλή η φόρμα ή συγκεκριμένη. Για δοκίμασε κι άλλη, γιατί αυτό μου κάνει εντύπωση. Οι φόρμες για κέικ είναι ειδικέ για κέικ, δηλαδή πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Αλλιώς κάτι άλλο συμβαίνει. Η Δωροθέα Σκλέπα με ρωτάει: Αν θέλω να κάνω κέικ τούρτα, τι διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω. Ακριβώ την ίδια διαδικασία, αλλά όπω είπα και πριν, αφού θα το βάλουμε σε ταψί στρογγυλό που δεν θα έχει δακτύλιο στη μέση, θα πάρει σίγουρα περισσότερο χρόνο για να ψηθεί. Γι' αυτό το λόγο του βάζουμε από πάνω το αλμινόχαρτο και το παρακολουθούμε. Έχουμε στο νου μας ότι θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο. Βάζουμε και δοκιμάζουμε το μαχαίρι μα στη μέση ή το ξυλάκι πριν το βγάλουμε. Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Γιατί το πορτοκάλι κέικ δεν φουσκώνει πολύ. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Γιατί δεν έχει καθόλου να κάνει το πορτοκάλι με το αν θα φουσκώσει κάτι ή όχι. Εκτό αν είναι πίτα. Η πίτα είναι λίγο διαφορετική η φύτη από το κέικ. Συνήθω δεν είναι το σαφράτη. ή μπορεί να τη βάζουμε σιρόπι. Τέλο πάντων έχουν άλλη διαδικασία. Και άλλη η οι πίτε από τα κέικ. Μία ερώτηση τώρα που την είδα σε πάρα πολλού. Γιατί δεν φουσκώνει στη μέση και κάθεται το κέικ. Το κέικ προφανώ θα καθίσει όταν θα το βγάλουμε, δηλαδή θα μειωθεί λίγο ο όγκο όταν το βγάλουμε, γιατί από εκεί που ήταν μέσα στο φούρνο στη θερμότητα βγαίνει έξω σε ένα κρύο περιβάλλον. Ένα επίση τύπ. Καλό είναι όταν το κέικ μας το δούμε και είναι έτοιμο, κλείνουμε το φούρνο, ενώ κλείνουμε τη θερμοκρασία, ανοίγουμε την πόρτα του φούρνου, το αφήνουμε 5 λεπτάκια έτσι, ούτω ώστε να αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνει ο αέρα ο κρύο από το υπόλοιπο δωμάτιο μέσα, και μετά το βγάζουμε έξω. Έτσι η, ενα, η αλλαγή τη θερμοκρασία από το πολύ ζεστό στο κρύο δωμάτιο στην κουζίνα ε, μειώνεται. Πάει πιο σταδιακά και έτσι δεν θα ξεφουσκώσει και απότομα. Αυτό είναι απαραίτητο να το κάνουμε στα πιο αφράτα κέικ, στις μαρέγγες. Στα κέικ που δεν έχουν αλεύρι, σε αυτά που είναι όλα πιο αφράτα, που η θερμοκρασία τα επηρεάζει και ακόμα περισσότερο. Ε, πάντα δεν τα βγάζουμε απευθείας από το φούρνο έξω. Ανοίγουμε το φούρνο, το αφήνουμε 5 λεπτά μέσα στο φούρνο, με κλειστό το φούρνο όμως. Κλειστή τη θερμοκρασία, εννοώ, ανοιχτή την πόρτα ε, και έπειτα το βγάζουμε έξω. Ε, γιατί καμιά φορά γίνεται σαν ψωμί σκληρό. Εκεί αυτό οφείλεται στο αλεύρι και στο είδος του αλευρίου χρησι... που έχουμε χρησιμοποιήσει και στην ποσότητα. Προφανώς πέφτει πολύ μεγάλη ποσότητα. Θα χρειάζεται λοιπόν λιγότερο αλεύρι αν βγαίνει πολύ σκληρό ε, το κέικ okay, πριν το ψήσουμε, όταν κάνουμε το μείγμα... Δεν πρέπει να είναι πολύ ρευστό, δεν πρέπει να είναι και πολύ πυκνό, πρέπει να είναι κάπως κολλώδες και να έχει ελαστικότητα. Αυτό είναι το μυστικό της ζύμης. Τα κέικ, δεν μου φουσκώνουν σαν αφρός. Μένουν μέσα σαν λάσπη. Αυτό σημαίνει πως είναι άψητο. Όταν μέσα το κέικ είναι σαν λάσπη, σημαίνει πως είναι άψητο. Απλά δεν το έχουμε αφήσει το χρόνο που χρειάζεται για να ψηθεί εσωτερικά. Το κέικ ή δεν φουσκώνει ή πέφτει. Είπα για το πέφτει τι συμβαίνει. Στο δεν φουσκώνει προφανώ δεν έχει μπει σωστή ποσότητα διονγκωτικό. Και τι εννοούμε διονγκωτικά. Διονγκωτικά είναι το baking powder και η σόδα. Συνήθω λοιπόν το baking powder το αναμειγνύουμε με το αλεύρι για να κατανεμηθεί ομοιόμορφα και τη μαγειρική σόδα συνήθω τη διαλύουμε πρώτα ε, σε ένα όξινο υγρό. Είναι αυτό πορτο, πορτοκαλιού, χυμό λεμονιού, ανάλογα τι έχει μέσα το κέικ μας. Το κέικ γιατί σκάει. Προφανώ σκάει, διότι έχει μπει λίγο περισσότερη ποσότητα αυτού του διογκωτικού. Γιατί βγαίνει ομό μέσα, γιατί είναι άψητο, και αυτό το απάντησα, όταν ρίχνω τι ταφίδε στο κέικ. Πάνε κάτω και τι αλευρώνω πριν τι ρίξω. Σωστά. Μία τακτική είναι να τι αλευρώσουμε, αλλά ένα δεύτερο μυστικό είναι, αφού έχουμε προθερμάνει το φούρνο μας και έχουν περάσει τα 10 λεπτά το 1 τέταρτο, λίγο, να μην έχουμε βάλει δηλαδή το μείγμα ακόμα μέσα στη φόρμα, εκείνη τη στιγμή πριν βάλουμε το μείγμα μέσα, να ρίξουμε, το... να ρίξουμε και να ανακατέψουμε τις σταφίδες που τις έχουμε πρώτα αλευρώσει, αλλά για να αλευρωθούν καλά οι σταφίδες, πρώτα τις μουλιάζουμε κανένα δεκάλεπτο, είτε σε λίγο νερό ζεστό, είτε σε κάτι αρωματικό όπως το κονιάκ. Πρώτα λοιπόν τις μουλιάζουμε λίγο εκεί, τις τραγίζουμε ή βάζουμε πάρα πολύ λίγο όπως μία κουταλιά της σούπας και μετά ρίχνουμε μία κουταλιά της σούπας αλεύρι, γιατί έτσι το αλεύρι θα κολλήσει πάνω στη σταφίδα, είναι ξηρή η σταφίδα, ξηρό υλικό και το αλεύρι δεν θα κάτσει πάνω το ένα στο άλλο. Γι' αυτό τελευταία στιγμή, το ένα μυστικό είναι τελευταία στιγμή, ε, τις ταφίδες, ε, τις έχουμε αλευρωμένες από πριν, τις βάζουμε όμως τελευταία στιγμή μέσα στο μείγμα μας και κατευθείαν στο φούρνο. Και πάμε στο instagram, στις ερωτήσεις που έχω λάβει από εκεί. Όποτε φτιάχνω το κέικ, ενώ ακολουθώ, λένε, τη συνταγή, δεν μου γίνεται αφράτο. Είπατε φταί για το αφράτο. Αν σας φαίνεται, ότι το, με το αλεύρι σφίγγει πολύ, μην προσθέσετε όλο το αλεύρι. Γιατί κάθε φορά, τα αλεύρια από εταιρεία σε εταιρεία, ακόμα και αν, είναι, αν λέει συνταγή αλεύρι μαλακό, είτε αλεύρι για όλες τις χρήσεις και έχουμε πάρει τη σωστή κατηγορία αλευριού, πάντα όμως από εταιρεία σε εταιρεία, και αυτό θα το δούμε και στις πρωτεΐνες και στα συστατικά που έχει κάθε αλεύρι, είναι διαφορετικό από εταιρεία σε εταιρεία. Και αυτή η μικρή διαφορά μπορεί 50 γραμμάρια να διαφέρει πάνω ή κάτω. Επομένως, όταν δούμε ότι το μείγμα είναι πολύ, είναι πολύ έτσι σφιχτό, Α μην προσθέσουμε όλο το αλεύρι. Γι' αυτό καλό είναι το αλεύρι. Δεν το ρίχνουμε με τη μία όταν έρθει η ώρα να το βάλουμε. Το ρίχνουμε σταδιακά. Δύο-δύο τι κουταλιέ, τρει-τρει, έτσι ώστε να μπορούμε να το ελέγξουμε. Ωστόσο, επειδή άλλαξε ο φωτισμό, έφυγε ο ήλιο, φέραμε λίγο τεχνητό φωτισμό εδώ. Επομένω, στο βίντεο θα δείτε, ξεκινάει με full ήλιο. Ε, μετά πέφτει στο σκοτάδι, μετά θα ξαναβγεί άλλο φω. Τι να κάνουμε, τα έχουν αυτά ειδικά αυτή η εποχή. Λοιπόν, συνεχίζω με το Instagram. Όταν το βάζω σε σιλικόνη, σε φόρμα σιλικόνη, από κάτω δεν ψήνεται. Αυτές προφανώς οι σιλικόνες που έχουν σχέδιο, αν καταλαβαίνω καλά. Και δεν φουσκώνει. Τώρα, το δεν φουσκώνει οφείλεται σε άλλο πράγμα, δεν οφείλεται στη φόρμα. Η σιλικόνη, το δεν ψήνεται από κάτω, μου κάνει εντύπωση, γιατί η σιλικόνη, επειδή είναι πιο λεπτό το υλικό τη και περνάει πιο γρήγορα η θερμότητα μέσα. Γι' αυτό το ψήνουμε το κέικ σε... βάζοντα θερμοκρασία 20 βαθμού πιο χαμηλού από όταν το ψήσουμε σε μία φόρμα του κέικ. Πολύ βασικό αυτό. Ε, σε ποιο ύψος του φούρνου πρέπει να ψήνουμε το κέικ, πάντα στη μεσαία σχάρα. Πώς γίνεται από μέσα να είναι άψητο και απ' έξω να καίγεται. Δεν είναι καλή φόρμα, μόνο αυτό μπορώ να συμπεράνω, αν δεν έχει πρόβλημα ο φούρνος. Δεν απαντάω στις ερωτήσεις που έχω ήδη αναφέρει. Τα υγρά στοιχεία, όπως το λάδι ή ο χυμός πορτοκαλιού, τα μετράμε σε γραμμάρια ή σε μιλιλίτρα. Ποιο είναι το σωστό. Το σωστό είναι ότι όλα τα υγρά, Παγκοσμίω, τα μετράμε σε μιλιλίτρα και όλα τα στερεά υλικά σε γραμμάρια. Ε, παίζει ρόλο με τι ταχύτητα χτυπάμε τα υλικά και αν ναι, ποια είναι η ιδανική. Παίζει ρόλο, όπως αυτό που είπα, ε, η ταχύτητα, όχι τόσο πολύ, ο τρόπος με τον οποίο το χτυπάμε. Δηλαδή, είπαμε ποια υλικά στην αρχή ε, χτυπάμε. Όταν, βάζουμε, δηλαδή όταν ξεκινάμε με το βούτυρο, δεν το βάζουμε κατευθείαν τέρμα την ταχύτητα, γιατί θα πεταχτεί, δεν έχει μαλακώσει ακόμα πάρα πολύ. Επομένως, στην αρχή κάθε υλικού βάζουμε πιο χαμηλή ένταση και στη συνέχεια την μεγαλώνουμε. Συνταγή για κλασικό κέικ ε, και με κακάο χωρίς γλουτένι. Με κακάο χωρίς γλουτένι δεν έχω κάνει, όμως έχω υπόψη μου μία συνταγή που θέλω να δοκιμάσω. Είναι σοκολατένιο, χωρί να έχει κακάο και είναι και χωρί γλουτένι. Και θέλω να τη δοκιμάσω και αν μου πετύχει θα την κάνω. Ε, δεν νομίζω να προλάβω πριν τα Χριστούγεννα. Μετά όμω τα Χριστούγεννα, το υπόσχομαι μόνο να μου πετύχει, δεν ξέρω. Για κλασικό κέικ έχω κάνει το αφράτο κέικ με τρούφα, απλά δεν βάζουμε τρούφα. Ε, θεωρώ πω είναι μια πολύ καλή βασική συνταγή κέικ για να προχωρήσουμε δεν φουσκώνουν γενικά το φουσκώμα και το πόσο αφράτο βγαίνει ε, είναι μια βασική ερώτηση σας απασχολεί πάρα πολύ ε, και μια uh, how can we make the cake moist πώς μπορούμε να το κάνουμε ε, ζουμερό το κέικ εσωτερικά να σας πω ε, η μοναδική φορά εκτός το υγρό κέικ σοκολάτας που είναι Συγγνώμη. Εκτός Εκτό το υγρό και η που είναι μια διαφορετική συνταγή, όταν θέλουμε μια, την κλασική συνταγή, αλλά να βγει πιο ζουμερό εσωτερικά, το μοναδικό που είχα κάνει παλαιότερα και το είχα πετύχει αυτό, ήταν τη μισή ποσότητα αντί για βούτυρο να έχω χρησιμοποιήσει μαργαρίνη. Ήταν αυτό που έκανε η μητέρα μου, όμω μετά. Κατήργησα τη, μαργαρίνη, κατήργησα τη μαργαρίνη και δεν τη χρησιμοποιώ πια. Ε, επομένως, χρησιμοποιώ μόνο βούτυρο. Ε, Τότε είχα παρατηρήσει ότι έβγαιναν πιο, πιο, πιο ζουμερά εσωτερικά οι ζύμοι και, και το αποτέλεσμα βέβαια, ακόμα και όταν ψήνονταν, ήταν πιο ζουμερό το κέικ. Λέει, τα υλικά τα χτυπάμε με μίξερ χειρό, χειρός μαζί με το αλεύρι που προσθέτουμε στο τέλος. Μπορούμε να συνεχίσουμε και με το μίξερ ε, να προσθέσουμε το αλεύρι, αλλά πολύ λίγο και σε πολύ χαμηλή ένταση. Ίσα ίσα να κατανεμηθεί, όχι να το χτυπήσουμε τύπου να φρατέψει, δεν θα φρατέψει περισσότερο. Πώς μπορώ να δώσω ανάλαφρη υφή στο μείγμα του κέικ όταν προσθέτω ξηρούς καρπούς. Τώρα, η υφή του κέικ με τους ξηρούς καρπούς δεν έχει να κάνει, γιατί καθένα είναι διαφορετικό. Η ανάλαφρη υφή, αν το κέικ είναι η συνταγή του τέτοια ώστε να, να βγαίνει έτσι φουσκωτό και αφράτο εσωτερικά, θα βγει είτε βάλουμε ξηρούς καρπούς είτε όχι. Βούτυρο, μαργαρίνη ή σπορέλαιο. Ε, το ερώτημα νομίζω του αιώνα. Λοιπόν, το καλύτερο υλικό θεωρώ ε, για το κέικ είναι βούτυρο μαζί με μαργαρίνη. Επειδή όμως η μαργαρίνη δεν είναι, ε, ε, είναι υλικό, τέλος που έχει κατηγορηθεί πάρα πολύ ε, και εγώ πλέον την έχω καταργήσει, βάζω βούτυρο. Το σπορέλαιο, γιατί το βούτυρο δίνει και άρωμα μέσα στο κέικ το σπορέλαιο και ειδικά είτε το ηλιέλαιο μπορεί να το κάνει ναι. Το κάνει πιο υγιεινό, αλλά δεν του δίνει αυτό το άρωμα. Δεν φουσκώνουν ή φουσκώνουν μόνο από τη μία πλευρά. Για να φουσκώσει μόνο από τη μία πλευρά ένα κέικ, καλή ερώτηση, υπάρχουν δύο πράγματα που μπορεί να έχουν γίνει. Ή να μην έχουμε κάνει καλή ανάμειξη των υλικών και πήγε το baking powder όλο μονόπαντα από τη μία πλευρά. Η ο φούρνος δεν κυκλοφορεί σωστά τον αέρα συνολικά. Και από τη μία πλευρά έχει περισσότερη θερμοκρασία από ό,τι από την άλλη. Αυτό μπορεί να συμβεί ε, γιατί το κέικ από την πλευρά, από την πίσω πλευρά, βγάζει τη θερμότητα. Ε, επομένως από εκεί έχει πάντα πιο υψηλή θερμοκρασία. Εγώ συνήθως μετά τα 25-30 λεπτά το κέικ, ε, το γυρίζω για να ψηθεί ομοιόμορφα. Επίση, ένα τύπο που είδατε, μένω δεν μου ήρθε, ενώ με τι ερωτήσει σα το θυμήθηκα. Α, θέλω το κέικ okay, βανίλιας ή πορτοκαλιού να βγαίνει λευκό εσωτερικά, όπω τη αγορά, όπω τα έτοιμα φαντάζομαι. Καλά, στα έτοιμα μην τα παίρνετε και σαν πρότυπο, γιατί βάζουν πολλά ε, ε, έξτρα μέσα. Δηλαδή, βγάζουν, βάζουν μέσα χρώμα για να βγει πιο λευκό. Όταν όμως χτυπήσουμε πολύ καλά τα υλικά μας, θα βγει όσο πιο λευκό γίνεται. Λευκό όχι, αλλά κυτρινοπό θα έλεγα. Που είναι και το σωστό χρώμα για ένα κέικ βανίλια. Έχω τη φόρμα του κέικ την πολύ μικρή. Πόση ώρα θέλει ψήσιμο το κέικ. Πόσο μικρή είναι αυτό τώρα δεν μπορώ να ξέρω για να πω. Ε, επίσης το ψήσιμο εξαρτάται και από το φούρνο. Επομένως μπορεί ένα κέικ να θέλει συγκεκριμένη ώρα, αλλά ανάλογα και το φούρνο κυμαίνεται. Ο χρόνος δεν είναι σταθερός. Καλημέρα, πείτε μου γιατί θρουλάει η σταφιδόπιτα και φανουρόπιτα. Γενικά οι πίτες, αυτές οι συγκεκριμένες πίτες, είναι πιο εύθρυπτες. Θρουλάνε περισσότερο. Ε, μήπως χρειάζονται λιγότερο αλεύρι. Αυτό είναι κάτι που θα δοκίμαζα εγώ. Αληθεύει ότι αν ανοίξει το φούρνο κατά τη διάρκεια του ψησίματος το καταστρέφεις ακριβώς. Ειδικά είπαμε μετά από πόσο χρόνο. Πόσες ώρες πριν πρέπει να έχουμε βγάλει τα υλικά, τα έχουμε πει. Λέει, στο κέικ που βάζω σταγόνες κουβερτούρας καίγονται, ενώ το υπόλοιπο ψήνεται καλά. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Γιατί να καίγονται. Μόνο όσες είναι εξωτερικά δεν δικαιολογείται να καίγονται. Αυτές που είναι εσωτερικά δεν δικαιολογείται. Παρ' όλα αυτά, ένα μυστικό που μπορούμε, που μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, αν συμβαίνει όντως έτσι, είναι να βάλουμε τις σταγόνες κουβερτούρας στην κατάψυξη, 10 λεπτά, μισή ώρα και να τις βάλουμε κατεψυγμένες μέσα στο φούρνο μας. Έτσι θα είναι ήδη πιο κρύες και δεν πρόκειται να μας καούν. Όταν θέλουμε να βάλουμε γιαούρτι, αντί για γάλα, πόσο γιαούρτι βάζουμε, την ίδια ποσότητα. Κέικ λέει, is on my nightmare. Καλέ, γιατί, αφού το κέικ είναι, νομίζω, ό,τι πιο απλό σε γλυκό υπάρχει, είναι το κέικ. Το πρώτο πράγμα που έκανα, νομίζω, εγώ ποτέ στη ζωή μου σε τύπου γλυκό ήταν το κέικ, το απλό το κέικ βανίλιας. Όταν θέλουμε να κάνουμε δίχρωμο κέικ, το marble cake, ποιο είναι ο σωστό τρόπο. Δεν υπάρχει σωστό και λάθο τρόπο, εξαρτάται τι θέλουμε να πετύχουμε. Θέλουμε να το κάνουμε όντω marble, δηλαδή να είναι όπω το μάρμαρο, να αναμειγνύεται το ένα μετάλλο. Αν θέλουμε κάτι τέτοιο, το βάζουμε σε στρώσει και κάθε στρώση ανάμεσα βάζουμε ένα μαχαίρι, μία λεπίδα, να έχει, έτσι μία, να έχει ένα πάχο και το περνάμε. Ούτω ώστε να αναμειχθούν κάπω αλλά όχι πλήρω τα δύο μείγματα. Ε, Επίση, με δίχρωμα κέικ μπορούμε να κάνουμε και σε στρώσει-στρώσει. Υπάρχουν και άλλε τεχνικέ, η ζεύρα και όλα αυτά. Που μπορούμε δηλαδή να ρίχνουμε κάθε χρώμα ε, ξεχωριστά σε επίπεδα. Είναι και αυτό ένα τρόπο. Αν το κάνω σαν τούρτα, να κόψω το κέικ στη μέση και να βάλω το γλάσο και από πάνω ζαχρό, πάντα ναι, γίνεται. Υπάρχει και αυτό. Εγώ το έκανα πάρα πολύ αυτό όταν η κόρη μου ήταν μικρή, που δεν, δεν το έκανα ακριβώ έτσι, βέβαια. Απλά έκανα το κέικ και έβαζα από πάνω μία κάλυψη να φαίνεται σαν τούρτα, αλλά μέσα ήταν και το κέικ. Δεν ήθελα να βάλω κρέμε, δεν ήθελα να βάλω άλλα ρηπαρά στοιχεία. Μου φαίνεται μίλησα πάρα πολύ σήμερα. Ε, Πόσε μέρε μπορούμε να τα τρώμε αφού παρασκευαστούν, ε, Σίγουρα κρατάει πέντε μέρε πάρα πολύ καλά το κέικ, 5 με 7 μέρε. Βέβαια, όσο πιο φρέσκο, δηλαδή όσο πιο κοντά στη μερομηνία που το έχουμε φτιάξει, είναι τόσο πιο αρωματικό είναι. Λογικό αυτό. Πώ να γίνει αφράτο και όχι ψωμωμένο το κέικ. Θέλει διπλό κοσκίνισμα το αλεύρι. Δεν νομίζω πω οφείλεται στο κοσκίνισμα του αλευριού. Ε, οφείλεται στην ποσότητα του αλευριού που βάζουμε. Γιατί ενώ κάνω την ίδια συνταγή, δεν φουσκώνει πάντα. Αυτό είναι πραγματικά άξιο απορίας. Κάτι διαφορετικό υπάρχει. Είτε στα υλικά, δηλαδή μήπως το baking powder που εγώ το έχω παρατηρήσει, ότι όταν το baking powder, επειδή παίρνω τη μεγάλη συσκευασία, έχει παλιώσει, δεν έχει την ίδια ένταση, δεν έχει το ίδιο φούσκωμα. Είναι αυτό ένα ερώτημα. Καλό δηλαδή είναι το baking powder να μην το παίρνουμε σε ποσότητες μεγαλύτερες από όσες καταναλώνουμε. Αντί για ζάχαρη, τι θα μπορούσαμε να βάλουμε. Ε, αντί για ζάχαρη, μπορούμε να βάλουμε άλλα είδη ζάχαρη, όπω η καστανή, όπω η στέβια, που είναι, δεν είναι ζάχαρη, αλλά είναι γλυκαντικό. Ε, φρουκτόζι επίση. Μπορούμε να βάλουμε μέλι, αλλά εκεί θα αλλάξουν οι δοσολογίε όλων των υλικών. Δηλαδή, δεν είναι ότι βγάζουμε τη ζάχαρη και όλα τα άλλα τα βάζουμε στι ίδιε ποσότητε. Θα αλλάξει σίγουρα και η ποσότητα του αλευριού που έχει να κάνει με τη, τελική πυκνότητα που θέλουμε να πετύχουμε στο μείγμα μας. Αφράτο είναι η ερώτηση νούμερο ένα, έτσι. Φουσκώνει, γιατί δεν έχει υγρασία, γιατί γίνονται αφράτα όλα αυτά. Νομίζω ότι τα απαντήσαμε. Μπορώ αντί για βούτυρο να βάλω ελαιόλαδο. Ναι, αλλά και σε αυτή την περίπτωση πάλι θα αλλάξει η ποσότητα του αλευριού που θα προσθέσουμε στο τέλος. Αν δεν έχω baking powder να βάλω σόδα μαγειρική, ναι, φουσκώνει, αλλά η σόδα μαγειρική περιέχει και baking powder. Ενώ το baking powder δεν περιέχει μαγειρική σόδα, δηλαδή δεν είναι ένα υλικό το ίδιο. Είναι δύο διαφορετικά υλικά που έχουν βέβαια το ίδιο αποτέλεσμα. Συνήθως εγώ την μαγειρική σόδα Νομίζω σας το είπα πάλι. Και επαναλαμβάνουμε την αναμειγνύω στα υγρά, ενώ το baking powder στα στερεά, στο αλεύρι. Ε, νομίζω ότι το εξαντλήσαμε το θέμα. Ελπίζω μετά από αυτό το βίντεο να γράψετε, να κάνετε μάλλον τα καλύτερα κέικ. Έχετε μάθει όλα τα μυστικά που δεν υπάρχουν μυστικά. Υπάρχουν δοκιμές. Ε, δοκιμάστε συνταγές, είναι η γνώμη μου, και δοκιμάστε και τα τα σκεύη σας, τα υλικά σας, γιατί κάθε φούρνος, όπως λέω, είναι διαφορετικός, τα κάθε ταψί επίσης. Επομένως, όταν μάθετε τα δικά σας υλικά, θα σας βγαίνει πάντα ένα στάνταρ αποτέλεσμα και δεν θα ανησυχείτε ποτέ γι' αυτό. Ελπίζω που λέτε να σας καλύψα όλες, να είσαστε ευχαριστημένες και να φτιάξετε από εδώ και μπρος τα καλύτερα cake ζωή σας, γιατί είναι ένα πολύ απλό γλυκό το κέικ, που το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ, ειδικά στην Ελλάδα, στην καθημερινότητά μας. Ειδικά όσοι έχετε οικογένεια, κάνετε πάρα πολλά κέικ, είμαι σίγουρη. Το, ένα γλυκό που τα αγαπούν πάρα πολύ τα παιδιά. Και ελπίζω να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε κανένα ευτράπελο και καμία αποτυχία από εδώ και στο εξή. Αν θέλετε και άλλα τέτοιου είδους βίντεο, μην ξεχάσετε να μου αφήσετε τα σχόλιά σας κάτω από αυτό τι, πιο άλλο θέμα θέλετε να αναλύσουμε πιο αναλυτικά και φυσικά ε, να κάνετε like αν σας άρεσε το βίντεο και να το κοινοποιήσετε, να το δουν και όλοι οι φίλοι σας. Εμείς θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο, συνταγή αυτή τη φορά. Μέχρι τότε να περνάτε καλά και να τρώτε ακόμα καλύτερα. Γεια σας!